Ο Άγγις Μπελεγρίνης, ομοσπονδιακός προπονητής Ένωσης Κυκλάδων, βρίσκεται στην Πάρο. Παρακολούθησε δύο παιχνίδια, ένα της ΚΑΠΑ 14, Ζιδενάκη, το μαρξιακό ΣΥΟΣ. Και τώρα είμαστε στο ημίχρονο της ΚΑΠΑ 18 του ΑΟΠΑΝΟΥ με τον Άγιαξ. Καταρχήν, να σε καλωσορίσω στην Πάρο, πάντα ευπρόσδεκτη. Πες μου, καταρχήν, τι αποκόμισες από τα δύο αυτά παιχνίδια και αν γενικά αισθάνεσαι ότι έχεις την επαφή με τις ομάδες και βλέπεις τα πράγματα που συμβαίνουν. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για το καλωσόρισμα. Εμείς στην Ένωση, όπου έχει παιχνίδι και όποτε μπορούμε να έρθουμε, είναι χαρά μας να ερχόμαστε. Ανέβηκα στη Μάρπισσα το πρωί, είδα ένα παιχνίδι ΚΑΠΑ 14. Φαίνεται ότι στον κόσμο της Πάρου και στα παιδιά έχει λείψει πολύ το ποδόσφαιρο και λόγω της καραντίνας. Είδα παιδιά χαρούμενα, είδα ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, μίλησα με τους προπονητές. Και τώρα ήρθα να δω ΚΑΠΑ 18 που είναι κυρίως εμένα η κατηγορία. Που είναι κυρίως ΚΑΠΑ 17 της Ένωσης. Προετοιμαζόμαστε για το τουρνουά που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτιο. Και εδώ βλέπω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, βλέπω πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά όταν μπορούμε και όποτε μπορούμε, ώστε να τους δίνουμε την ευκαιρία να κάποια από αυτά να εκπροσωπήσουν και την ένωσή μας στο τουρνουά. Άκη, φέτος το πρωτάθλημα προεπιλογής έχει περάσει λόγω των ειδικών συνθήκων από διάφορα στάδια. Είπες προηγουμένως, με πρόλαβες στην ερώτηση, είπες θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το ΜΑΤ. Τι πληροφορίες έχουμε, πού είμαστε, πού είμαστε τώρα, ας πούμε. Ακούστε, οι μόνες μικτές που δεν παίζουν είναι οι μικτές του Αιγαίου. Όλες οι άλλες ενώσεις έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει παιχτεί η πρώτη αγωνιστική. Της υπηρωτικής Ελλάδας. Βεβαίως. 9 Φεβρουαρίου παίζεται η δεύτερη αγωνιστική. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, θεωρούμε και εμείς ότι θα ξεκινήσουμε τότε που μας είπαν, που είχαμε την ενημέρωση. Βέβαια, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε και τις επίσημες ενημερώσεις. Καθήκον μας είναι να είμαστε στα παιχνίδια και να παρακολουθούμε τα παιδιά. Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα ξεκινήσουμε το Μάρτιο. Άκη, έχουμε καμία πληροφορία για το πού θα γίνει το τουρνουά, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Φημολογείται ότι θα γίνει στην Αθήνα. Okay. Τώρα περιμένουμε και εμείς επίσημες ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα 100%. Εντάξει, Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα και στο Γατσέλο και σε σένα, το Πελεγρίνη. Έτσι είναι, ξέρεις, η οικειότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε το ρόλο το σημαντικό που έχει.